Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το πρώτο πρόγραμμα. Στους 729 χιλιόμετρους. Δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων ο Γρηγόρης Νιάκας. Ξεκινά σε λίγο στην Κωνσταντινούπολη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Μόσχας-Κιέβου με χαμηλές προσδοκίες για την άμεση κατάπαυση του πυρός στα πολεμικά μέτωπα. Ο ελάχιστος στόχος της Ουκρανικής Αντιπροσωπείας είναι η διευθέτηση ανθρωπιστικών θεμάτων και ο μέγιστος είναι μια σταθερή κεχήρια, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρη Κουλέμπα. Συμβούλευσε τους Ουκρανούς διαπραγματευτές που θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι με τους Ρώσους να μην φάνε, να μην πιούν και να μην ακουμπήσουν τίποτα. Η προειδοποίηση του Ουκρανού διπλωμάτη γίνεται στη σκιά της δηλητηρίασης του Ρώσου μεγιστάνα Ρωμάν Αμπράμοβιτς και δύο Ουκρανών διαπραγματευτών έπειτα από συνάντηση στο Κίεβο. Τα Ουκρανικά στρατεύματα συμμετέχουν σε μια κυκλική άμυνα και συνεχίζουν να υπερασπίζονται τη Μαριούπολη. Ο ρωσικός έλεγχος των μοναδικών διαδρόμων έξω από την πόλη, η οποία έχει γίνει αγνώριστη μετά από εβδομάδες συνεχούς βομβαρδισμού, αφήνει τη μοίρα της στα χέρια των εισβολέων, ανέφερε ο δήμαρχος της Μαριούπολης. Ο καιρός. Το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό. Νεφώσεις σήμερα παροδικά αυξημένες και κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ευνοείται μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμη νοτιοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και κυρίως μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 6 έως 18 βαθμούς. Η γλώσσα και ο πολιτισμός. Το 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας ταξιδεύει το 2022 στο Καστελόριζο. Ένας κορυφαίος θεσμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανοίγει πανιά για την ακριτική Ελλάδα. Σε συνεργασία με το Macquarie University της Αυστραλίας. 10 με 15 Ιουλίου η καρδιά του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου χτυπά στο Καστελόριζο. Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.